Εσύ έμεινες αρκετά χρόνια στον Α, δηλαδή ήσουν ένα παιδί που αναδείχθηκε. Έξι ολόκληρα ο χρόνια. Ο Α με έκτισε και με ανέδειξε. Ο Α σε ανέδειξε, ναι. Ο Α σε προέβαλε. Πώς πήρες την απόφαση το καλοκαίρι να φύγεις, γιατί δεν φεύγουμε εύκολα από το, ας το πούμε, την επιχείρηση που μας έχει αγκαλιάσει. Δεν έφυγα, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω straight τα πράγματα. Ναι. Με έκαναν να φύγω. Και δεν το λέω με παράπονο όλο αυτό. Κατάλαβες, γιατί σέβομαι πολύ το κανάλι που σε έχει αναδείξει και σε έχει χτίσει. Mm. Και κάποιους ανθρώπους, όχι όλους, κάποιους ανθρώπους που εργάζονται στον Α, όπως και τον πρόεδρο του Α, εγώ τους αγαπώ και τους σέβομαι πολύ, γιατί με έχουν στηρίξει. Ναι. Από εκεί πέρα όμως, ήρθε το καλοκαίρι, μου είχαν πει, η εκπομπή πέρσι τέλος πάντων δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Δεν πήγε καλά, μπορεί να συμβεί αυτό, ίσως να φταίω κι εγώ, ίσως ήταν λάθος και τον ανθρώπο μου τη χτίσαν, αλλά στο τέλος εγώ την πλήρωσα και αυτό σημαίνει πολλές φορές. Όλοι οι άλλοι να λένε, εμείς δεν φταίμε, βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, και να την πλήρωνε ο κεντρικός παρουσιαστής. Mm-hmm. Μου είπανε οπότε ότι στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάτι για σένα. Ίσως οι άνθρωποι να το έκαναν και για να με προστατεύσουν τώρα που είναι νωρίς, να μιλήσεις. Την πρόταση από το Μένιο τη δέχτηκα ακριβώς την επόμενη μέρα. Μου λέει, σε θέλω για ραντεβού, μου είχε ξαναπάρει και μέσα στη σεζόν. Θέλω να μιλήσουμε. Οπότε το ξέχασα γρήγορα. Μπορεί με να είχα πληγωθεί γιατί λέω τώρα πώς θα αλλάξω τηλεοπτικό σπίτι. Mm. Και εγώ λέω, είμαι παιδί του Α, πώς θα φύγω από τον Α. Mm. Αλλά αρχίζοντας να μιλάω για το καινούριο και δέχτηκα μια πρόταση πολύ καλύτερη από την προηγούμενη, από πολλές απόψεις, το ξεπέρασα. Και είμαι εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Σου μιλάω ειλικρινά που κάνω κάτι διαφορετικό. Έχει ξεκινήσει μόνο μια εβδομάδα η καινούργια εκπομπή. Και ήδη και τα πάει μηνύματα πολύ του καλά, κόσμου. Πάει ήδη πολύ καλά. Είναι μια ζώνη που θέλει χτίσιμο. Πάει όμως πολύ καλά. Πάει καλά. Και ναι. Θα πάει ακόμα καλύτερα, ναι. Το πιστεύω. Μ' αρέσει όμως που ακούω ότι η Κατερινά αυτό ταιριάζει καλύτερα από το προηγούμενο. Mm. Εμένα αυτό μου αρκεί. Μου αρκεί. Δεν επαναπαύομαι. Χτίζουμε. Μαζί με το Θέμη το Μάλι, mm-hmm. που είναι αρχισυντάξη μου και είναι πάρα πολύ έμπειρος και αξιόλογος. Έχει μακρά πορεία σε αυτή τη ζώνη και την ξέρει καλά. Έχω αφαιθεί στα χέρια του, προσπαθώ κι εγώ και νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι καλό φέτος. Φέτος το πιστεύω.